στο σχόλιο. Δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Δεν θα πω τα αυτονόητα ότι αυτά τα πράγματα όχι απλώς είναι απαράδεκτα σε μια δημοκρατία, υποσκάπτουν τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας. Να θυμίσω όμως ότι είχαν προηγηθεί ανάλογα γεγονότα, το είχαν περάσει ασχολίαστα. Όπως η επιστολή που είχε στείλει η περίφημη αυτή η εκπρόσωπη της παγκόσμιας, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, Παμακεδονικής Οργάνωσης, με την οποία απειλούσε τους βουλευτές με την ποινή του θανάτου για εσχάτη προδοσία. Όταν λοιπόν βλέπουμε στον ιστό της δημοκρατίας να υπάρχουν ανάλογα φαινόμενα απειλής βίας απέναντι σε ανθρώπους που ασκούν πολιτιακή λειτουργία, όταν μετά βλέπουμε αυτές οι φραστικές απειλές από άλλους, αλλά σε ίδιο μήκος κύματος σκέψης με αυτούς να μετασχηματίζονται σε πράξη, είναι προφανές ότι πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Βλέπετε, και όταν κύριε βλέπουμε Κατρούγκαλε... ότι και από ένα κομμάτι του συγκροτημένου πολιτικού κόσμου, επιτρέψτε μου, και όταν βλέπουμε και από ένα κομμάτι του συγκροτημένου πολιτικού κόσμου, από δήμαρχο που είναι μέλος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, να επικροτούνται αυτά τα φαινόμενα, νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Βλέπετε να έχουν με αφορμή διάφορες εκδηλώσεις, να έχουν παρισφρήσει ακραία στοιχεία τα οποία εκμεταλλεύονται και καπηλεύονται καταστάσεις για να εκφράσουν φασιστικές αντιλήψεις και να κάνουν αντίστοιχες ενέργειες? Προφανώς, και πρέπει να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα όσους από έναν αγνό πατριωτισμό έχουν οποιαδήποτε άποψη από αυτούς που στο πλαίσιο όχι ενός πατριωτισμού αλλά μιας πατριδοκαπηλείας ουσιαστικά επιτίθεται στα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα το να είσαι πατριώτης και να είσαι πατριδοκάπηλος και φασίστας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να δούμε τώρα το θέμα με την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Έπεσε αυτό το όνομα μέσω διαρροής και ήταν η πρόταση του κ. Ζάεφ για το Ήλιντεν Μακεδονία. Είδαμε τις αντιδράσεις. Υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, γιατί κάποιοι γράφουν σήμερα, διαβάζω στον τύπο, ότι ενδεχομένως είναι και ένα παιχνίδι επικοινωνιακό της κυβέρνησης με το ΖΑΕΦ για να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια? Δεν πρόκειται για κανένα παιχνίδι. Έχουμε την πιο συστηματική διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων 30 ετών, που ήδη έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς, το γεγονός ότι η άλλη πλευρά βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποδεχθεί αυτό που ήταν το πάγιο αίτημα της δικής μας εξωτερικής πολιτικής, να ισχύει ονομασία δηλαδή εναντί όλων, το έργα όμνες, και την συνταγματική κατοχήρωση μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Το γεγονός ότι όλα τα υπόλοιπα θέματα έχουν προχωρήσει σημαντικά, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός με την γνωστή αυτή μεταφορά, ότι είμαστε στα τελευταία 100 μέτρα ενός δύσκολου δρόμου αντοχής, όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά. Πολύ κοντά, χωρίς όμως να έχουμε εξασφαλίσει τη συμφωνία. Γιατί, όπως είναι φανερό, όπως όλα τα πολύ σημαντικά θέματα, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν όλα δεν έχουν συμφωνηθεί. Έτσι είναι και το επισημαίνεται σε κάθε τόνο από την κυβέρνηση. Μπορείτε εσείς, ωστόσο, αυτή τη στιγμή να μας πείτε ποια είναι τα κομμάτια αυτά της επιδιωκόμενης συμφωνίας που είναι πιο όρημα, δηλαδή είναι το Σύνταγμα, είναι το έργα όμνες που λέμε, είναι το ονοματολογικό, είναι στην αρχή της διαπραγμάτευσης αυτής, δηλαδή τα 5 ονόματα που είναι στο τραπέζι, πού είμαστε πιο κοντά και πού απέχουμε? Πια συνομιλούμε επικειμένων, πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο τέλος της διαπραγματευτικής προσπάθειας. Όλα τα θέματα επομένως συζητούνται παράλληλα, όλα τα θέματα βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Ακριβώς όμως επειδή το ένα επηρεάζει το άλλο, δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για βεβαιότητα περί συμφωνίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να διατηρήσουμε όχι μόνο ως κυβέρνηση και οι διαπραγματευτές, αλλά συνολικά ο ελληνικός λαός και ο λαός του γειτονικού κράτους στην ψυχραιμία μας, ακριβώς γιατί η συμφωνία, εάν επιτευχθεί, θα είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο πλευρές. Είναι κάτι που πρέπει να το θέλουμε. Πιστεύετε ότι το Ήλιντεν Μακεδονία θα μπορούσε να λύσει κάποια προβλήματα σε σχέση με το έργα όμνες για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας? Εσάς θα σας έβρισκε σύμφωνους ως κυβέρνηση εάν σε αυτό υπήρχε πακέτο όλο το υπόλοιπο, αλλαγή συντάγματος, έργα όμνες, αλυτρωτικά?
Δεν θέλω και δεν πρόκειται να αναφερθώ σε κανένα σημείο της διαπραγμάτευσης για τον ευνόητο λόγο ότι η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η απάντησή σας ως προς την ερώτησή σας, νομίζω ότι έδωσα απάντηση λέγοντας ότι κάθε συμφωνία εξετάζεται ως πακέτο. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζεις και μία προς μία τις επιμέρους προτάσεις. Για παράδειγμα, το όνομα πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρέπει να ξεχωρίζει σαφώς την ελληνικότητα και την ιστορικότητα της δικής μας Μακεδονίας από το γειτονικό κράτος και δεύτερον να μην περιέχει στοιχεία αλλητρωτισμού. Εφόσον κάποιος δεχθεί ένα όνομα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μέσω μιας σύνθετης ονομασίας προφανώς, μετά πρέπει να εξασφαλίσει και τα υπόλοιπα. Ο γεωγραφικός... Να μην υπάρχει ούτε ένα ίχνος αλλητρωτισμού στο τραπέζι. Ο γεωγραφικός ή ο χρονικός προσδιορισμός είναι στοιχεία τα οποία εσείς τα έχετε πρώτα στη διαπραγμάτευση αυτή? Ακούστε, έτσι είναι τα πράγματα. Γεωγραφικός ή χρονικός προσδιορισμός είναι ιδανικός. Σας θυμίζω όμως ότι και αυτά είναι δεκτικά ερμηνείας. Θα έχετε δει ότι κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο με την οποία η κυρία Μπακογιάννη επιχειρηματολογεί ότι το Νέα Μακεδονία είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Επομένως θέλω να σας πω ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ανάλογη δημιουργικότητα, θέλουμε η συμφωνία να έχει σαφήνεια προς το τέλος και κυρίως να έχει τα χαρακτηριστικά που σας είπα, να μην έχει αλλητρωτισμό, να ξεχωρίζει την ιστορικότητα της δικής μας Μακεδονίας από τη δική τους χώρα. Επομένως τώρα κύριε Κατρούγκαλε, που πάει και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι στις ΗΠΑ και θα έχει μια σειρά από επαφές, θα έχει και τη συνάντηση υπό το Μάθιου Νίμιτς με τον ομολογό του Υπουργού Εξωτερικών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τα θέματα των το θέμα της ονομασίας είναι στο πλαίσιο των προτάσεων Νίμιτς ή υπάρχουν και κάποια άλλα ονόματα που μπαίνουν στο τραπέζι και μπορεί να συζητηθούν πέρα από αυτό που ακούστηκε η διαρροή του κ. Ζάιφ? Δηλαδή υπάρχουν σκέψεις και για άλλα ονόματα που θα φέρουν πιο κοντά τις δύο πλευρές? Όπως ξέρετε, έχουμε μία παράλληλη διαδικασία, αυτή στο πλαίσιο του ΟΗΕ και αυτή των δύο Υπουργών Εξωτερικών μεταξύ τους. Επομένως υπάρχουν ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι από τον κύριο Νίμιτς, τα γνωστά ονόματα. Όμως και σε επαφές των δύο υπουργών έπεσε, όπως αντιλευθήκατε, και το τελευταίο αυτό όνομα εκ μέρους της σκοπιανής πλευράς. Επομένως, σήμερα που θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη οι δύο υπουργοί εξωτερικών υπό τον κύριο Νίμιτς, με το συντονισμό του κύριου Νίμιτς, θα συζητηθούν παράλληλα όλα τα θέματα, γιατί ακριβώς είμαστε στο παραένα. Για να υπάρχει συμφωνία, όπως ελπίζουμε όλοι, για να μην υπάρχει, αν έστω και στο παραένα δεν καταφέρουμε να τα βρούμε. Ξέρω ότι δεν θα είναι πράγματι στο παραένα. Αυτό που λέει η Μέρη, και αν και δεν είναι διπλωματική η ερώτηση, είστε αισιόδοξος? Δηλαδή υπάρχει αισιοδοξία? Δηλαδή τι προσδοκία να έχουμε για αυτήν? Όχι, θα απαντήσω. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ακριβώς γιατί γίνει συστηματική δουλειά, γιατί και οι δύο πλευρές θέλουν να υπάρχει συμφωνία και γιατί πράγματι έχουμε καθαρίσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων. Τονίζω και το αισιόδοξος, αλλά και το συγκρατημένα. Ότι, δηλαδή, μάλιστα, αν μου λέγατε αν έχουμε τη συμφωνία στο τσεπάκι μας, ήταν αυτή η ερώτηση, θα σε έλεγα όχι. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, μας αναφερθήκατε και εσείς αυτό, έχει γίνει ένας διπλωματικός αγώνας για να υπάρχει ένα υπόβαθρο. Η συνάντηση ωστόσο του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του από τα Σκόπια, εσείς πιστεύετε ότι έδωσε ένα παραπάνω έτσι προς τη θετική κατεύθυνση? Επιλύθηκαν ζητήματα τα οποία μόνο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο θα μπορούσαν να επιληθούν? Είναι σημαντικό να υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ δύο ηγετών που διαπραγματεύονται σημαντικά ζητήματα. Και αυτό το καλό κλίμα υπάρχει. Επιβεβαιώθηκε και στη Σόφια. Ξέραμε ότι υπήρχε και ο προηγούμενος συναντήσεις των δύο ηγετών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών κάνουν τη σημαντικότερη δουλειά προετοιμασίας. Όμως, στην τελική φάση, για να μπορέσει να υπάρχει μια συμφωνία, αυτό είναι σημαντική ευθύνη που μπορεί να την αναλάβουν μόνο οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των δύο κρατών. Ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχει μια συμπληρωματικότητα στη διαπραγμάτευση ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών και στους αρχηγούς των κυβερνήσεων. Και να περάσουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, κύριε Κατρούγκαλε, να δούμε λίγο τη δήλωση του Γιλντιρίμ
σε εφημερίδα ελληνική, στο Βήμα, όπου ουσιαστικά έριξε την ευθύνη σε εμάς για τις προκλήσεις, ότι αν δεν κατανοήσουμε εμείς ότι το Αιγαίο δεν είναι δικό μας, δεν θα λυθούν τα προβλήματα, και άλλες απειλές συνεχίζουν σε μία κλιμάκωση ή στο ίδιο επίπεδο έντασης, αν θέλετε. Αυτή η συνέντευξη θα έλεγα ότι ήταν ένα κλικ πιο κάτω από φραστικές επιθέσεις που έχουμε δει στο παρελθόν. Η δική μας η πρόθεση, ξέρετε, ότι είναι να συνεχίσουμε την ίδια πολιτική σταθερότητας, αποφασιστικότητας και ψυχραιμίας, κάνοντας καθαρό στην άλλη πλευρά ότι μπορεί να μην διεκδικούμε τίποτα, αλλά δεν είμαστε και διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε το οτιδήποτε. Και ότι το θεμέλιο των δικών μας απόψεων είναι ακριβώς το διεθνές δίκαιο. Έχουμε μάλιστα καλέσει και στο παρελθόν, αν υπάρχει αμφισβήτηση από την τουρκική πλευρά, από πλευράς διεθνούς δικαίου, να συμφωνήσει, να πάει σε ένα διεθνές δικαστήριο η διαφορά. Άρα εμείς δεν είμαστε υπερθεματιστές, δεν θέλουμε να έχουμε αποκλειστικότητα σε οτιδήποτε άλλο παρά μόνο σε αυτό που μας αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Και να περάσουμε, κύριε Υπουργέ, και σε ένα ζήτημα εκτός άμεσα του χαρτοφυλακίου σας, αλλά σε ένα θέμα που έχετε χειριστεί επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αυτό της οικονομίας και των εργασιακών και των ασφαλιστικών. Υπάρχει μια τεχνική συμφωνία. Οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί ένα χρονικό διάστημα ήταν ότι μπορεί να ξαναδούμε μετά την έξοδο από το μνημόνιο το ζήτημα των περικοπών, αλλά φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει οι περικοπές στις συντάξεις, κύριε Κατρούγκαλη. Δηλαδή, από 1η-1η του 2019 θα τα δουν οι συνταξιούχοι αυτά τα αποτελέσματα. Το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, και έτσι έπρεπε να γίνει, είναι η ταχύτερη δυνατή έξοδος από τα μνημόνια. Γιατί όσο είμαστε στα μνημόνια, τα χέρια μας δεν είναι ελεύθερα για να ακολουθήσουμε πολιτικές που θα θέλαμε, ανάπτυξης και όχι λιτότητας, και πολλές φορές ήμασταν και υποκείμενα εκβιασμού. Σας θυμίζω ακριβώς το σημείο αυτό που αναφέρατε, ότι ενώ ο ασφαλιστικός νόμος προέβλεπε ότι θα κατοχυρωθεί και θα διατηρηθεί η προσωπική διαφορά για να προστατευτεί το εισόδημα των συνταξιούχων, στην επόμενη αξιολόγηση, και ενώ είχε ψηφιστεί ο νόμος, ακολούθησε ένας εκβιασμός από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στηριζόταν στην αμφισβήτηση ότι ο ΕΦΚΑ θα είναι πλεονασματικός και ότι η ίδια η οικονομία θα είναι τα πλεονάσματα στα οποία καταλήξαμε. Και τα δύο, και οι δύο αυτοί ισχυρισμοί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου φάνηκε ότι είναι εντελώς αβάσιμοι. Και ο ΕΦΚΑ έχει ταμιακό πλεόνασμα, δεν είναι πια ελληματικός, και καταφέραμε όχι απλώς να πιάσουμε το στόχο του πλεονάσματος, αλλά να τον υπερκεράσουμε. Εν ώψη όλων αυτών των πραγμάτων, φαίνεται ότι δεν είχε βάση η αμφισβήτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά τα θέματα όμως δεν συζητήθηκαν εν ώψη του Αυγούστου, γιατί εδώ ο στόχος μας, και πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτόν, είναι να φύγουμε επιτέλους από τα μνημόνια, να ξανακερδίσουμε ένα κομμάτι της δημοκρατικής μας κυριαρχίας. Επομένως, σε αυτό που λέτε, και συνεχίζω την ερώτηση της ημέρης, σε αυτό που απαντήσατε, από τη στιγμή που το ΝΤΟΥ θα αποχωρήσει, ενδεχομένως υπάρχει αυτό το σενάριο, και επειδή ήταν εκβιασμός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και από τη στιγμή που ο δημοσιονομικός χώρος το επιτρέπει, μπορεί κάποιος να σκεφτεί και να πει ότι αυτές οι περικοπές είτε δεν θα γίνουν, είτε θα μπορεί να υπάρξει μια πολιτική αναστροφής και επιστροφής αυτών των χρημάτων σε αυτούς τους συνταξιούχους? Η σκέψη αυτή είναι απολύτως εύλογη, όπως διατυπώνεται. Δεν είναι όμως ο χρόνος να συζητήσουμε για το πώς θα μπορούσε να μεθοδευτεί μια παρόμοια ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να περιμένουμε να περάσει ο Αύγουστος, να φύγουμε επιτέλους από τα μνημόνια. Και από εκεί και μετά, ο στόχος της κυβέρνησής μας είναι ακριβώς να προχωρήσουμε σε καινούργιες πολιτικές αναστροφής της λιτότητας, και πολιτικές τέτοιες που θα κάνουν και πιο καθαρές τις διαφορές μας. Επομένως, με την αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, να φανεί ποιος είναι αυτός που παρασπίζεται επιλογές του κοινωνικού κράτους. Ένα καλό δημοσιονομικό πλαίσιο με καλύτερα στοιχεία μας δίνει δυνητικά τη δυνατότητα. Δεν είναι μόνο θέμα δημοσιονομικού. Δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι ακριβώς και οι πολιτικές επιλογές. Mm-hmm. Γι' αυτές αναφέρθηκα προηγουμένως. Αν για παράδειγμα ακολουθηθεί αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από τώρα να μειωθούν ριζικά οι εισφορές, είναι σαφέστατο ότι δεν θα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να πληρώνονται συντάξεις ακόμα και στο σημερινό επίπεδο. Γι' αυτό τον λόγο, αν και αναγνωρίζουμε και εμείς ότι οι εισφορές είναι υψηλές για το 20% των αυτοαπασχολούμενων που επιβαρύνθηκαν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, θεωρούμε ότι η ελάφρυνση θα πρέπει να είναι σταδιακή και στο μέτρο που προχωρά.
η ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία, άρα δίνεται δυνατότητα καλύτερου καταμερισμού. Άρα παραμένουν οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές, δίνοντας, εμείς κάνουμε την ερμηνεία αυτή, το περιθώριο με μια άλλη δημοσιονομική πολιτική να επανεξεταστούν, να γίνουν διορθώσεις, κύριε Υπουργέ. Μα ακούστε τώρα, δεν θέλω να κάνω και εξαγγελίες για τις φορές. Υπάρχει Υπουργός Εργασίας. Δέχθηκα να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση για το γενικότερο οικονομικό ενδιαφέρον και για να μην φανεί ότι δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό το παρελθόν. Αλλά μην συνεχίζω να απαντώ. Ναι, δε, να μην συνεχίσω να απαντώ σε χαρτοφυλάκιο άλλου συναδέλφου και πολλοί φίλοι μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, με κάτι το οποίο, επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου έχει πια καθιερωθεί για το ασφαλιστικό. Σε αυτή τη διαδρομή, σήμερα θα λέγατε ότι αυτός ο νόμος ήταν δίκαιος, δηλαδή ήταν ένας νόμος που ρύθμισε τα ασφαλιστικά θέματα. Ναι. Έχω πει πολλές φορές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από το ύψος των συντάξεων. Είναι πολύ χαμηλό. Είναι αυτό όμως που επιτρέπει αυτή τη στιγμή να δοθεί από την οικονομία. Αυτό που καθιστά το νόμο δίκαιο, και έχω υπερασπιστεί αυτή την άποψή μου πολλές φορές στο παρελθόν, είναι ακριβώς ότι προσπαθήσαμε στο πλαίσιο αυτής της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και με δύο βασικές αρχές που είναι αρχές της αριστεράς. Της ισονομίας, δηλαδή οι ίδιοι κανόνες να εφαρμόζονται σε όλους, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων, και επίσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, με την έννοια ότι προσπαθήσαμε να ελαφρύνουμε όχι απλώς τους πιο ευάλωτους, αλλά τη μεγάλη πλειονότητα, έστω και αν αυτό συνεπαγόταν την επιβάρυνση αυτών που είχαν ακόμα μια δυνατότητα περισσότερο να εισφέρουν. Άρα δεν θα αλλάζατε κάτι με τα δεδομένα που είχατε. Περίπου το 80% με 20%. Με τα δεδομένα που είχατε, βάση τα δεδομένα που είχαμε, δεν νομίζω ότι υπήρχε περιθώριο να γίνει καλύτερη συμφωνία. Αλλά και ακριβώς αυτό φάνηκε, ότι ο ασφαλιστικός νόμος ήταν το όπτιμο που μπορούσαμε να πετύχουμε, από το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 6 μήνες μετά άρχισε να τον αμφισβητεί. Αυτό δεν σημαίνει, και πολύ καλά λέτε, αναφερθήκατε στις συνθήκες, ότι τώρα που η οικονομία ανεβαίνει, που η ανεργία μειώνεται, δεν πρέπει να δούμε ορισμένα θέματα του νόμου, όπως είναι το ύψος των εισφορών. Αλλά αυτό όμως προοπτικά ανάλογα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Κι εγώ, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε κι εμείς, αποχαιρετήσουμε τους τηλεθεατές μας. Τα λέμε επισοδιακά αύριο. Και όχι μόνο. Έλα, πάμε. Τα λέμε αύριο 6:05 με πρώτη είδηση. Μπαίνουμε έτσι στην εβδομάδα. Προσοχή. Με πολύ δυναμική. Προσοχή στους δρόμους.